Αγαπητοί συνάδελφοι, χτες έφυγε για πάντα ένας παγκόσμιος αγωνιστής κατά του ρατσισμού, κατά των φυλετικών διακρίσεων. Ήταν ο αγωνιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Νέλσον Μαντέλα. Θέλω να τον θυμόμαστε για πάντα και να φροντίσουμε να τον θυμούνται και οι επόμενες γενιές. Το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2014 αποτελεί τη σκληρότερη εκδοχή της μνημονιακής περίοδου. Ο βασικός πυρήνας του είναι η επίτευξη συγκεκριμένου ύψους πρωτογενούς πλεονάσματος. Πώς όμως επιθυμεί να πετύχει η κυβέρνηση αυτό το πρωτογενές πλεάνασμα? Βάζοντας χέρι στην δημόσια υγεία, στην δημόσια δωρεάν παιδεία και στην κοινωνική ασφάλιση. Με ελλειπή χρηματοδότηση κρίσιμων κοινωνικών αναγκών, όπως το νοσοκομείο της Χωμοτηνής, υπολειτουργεί και πάει να κλείσει λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Έτσι δημιουργεί η κυβέρνηση πρωτογενή πλεονάσματα πάνω στη δυστυχία και την κοινωνική καταστροφή. Η υποχρηματοδότηση των ΟΤΑ επιβεβαιώνει την πολιτική μας εκτίμηση ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι η όλη κοινωνική μέρημνα των ΟΤΑ να αποτελέσει το νέο πεδίο επιχειρηματικής κερδοφορίας. Μείωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Να σας θυμίσω το έργο του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού που συνδέει το νομό μου, τη Ροδόπη, με τη Βουλγαρία. Εγκαινιάστηκε με φοβερές ατέλειες και εξακολουθεί να έχει τις ατέλειες της. Και εγκαινιάστηκε σε μια περίοδο βέβαια που είχε περάσει η τουριστική περίοδος και δεν έχει φέρει κάποια ωφέλη οικονομικά, αναπτυξιακά στην περιοχή μου, τη Ροδόπη. Με τη μία επιστροφή φόρων, οι αγρότες του νομού Ροδόπης, όπως και σε όλη την Ελλάδα, έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Στη νέα κοινή αγροτική πολιτική για το 2014 και 2020, οι πόροι που θα διατεθούν για την αγροτική πολιτική είναι σημαντικά συρρυκνωμένοι, ιδίως όσον αφορά τους καπνοπαραγωγούς της Θράκης. Υπάρχει εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης ανάπτυξης που μπορεί να δώσει λύσεις? Δεν το βλέπουμε πουθενά. 8.000 οικογένειες σε όλη τη Θράκη ζουν από τα καπνά. Υπάρχει σχέδιο, πρόταση, προοπτική για μια μεγάλη αγροτική μεταρρύθμιση στα πλαίσια της ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών? Ζήσαμε πρόσφατα και ζούμε το πρόβλημα της ευλογιάς που καταστρέφει την κτηνοτροφία. Μιας και είστε εδώ, κύριε Χαρακόπουλε, δεν έχει δοθεί μια έτσι ριζική λύση στο πρόβλημα. Εξακολουθούν ακόμα να υπάρχουν κρούσματα, να καταστρέφονται περιουσίες και να εγκαταλείπει ο κόσμος την κτηνοτροφία. Μετατρέψατε τη Θράκη σε ένα απέραντο στρατόπεδο κράτησης μεταναστών, παρατείνοντας τον χρόνο διαμονής τους στα κρατητήρια, λες και ήταν εγκληματίες κατάδικοι. Την ίδια στιγμή η αστυνομική διεύθυνση Ροδόπης είναι υποστελεχωμένη, δεν διαθέτει καν τα καύσιμα για να κινηθεί το περιπολικό και η εγκληματικότητα κάνει πάρτι στην περιοχή μας εξαιτίας της παντελούς απουσίας της συντεταγμένης πολιτείας. Έτσι θα φέρετε την ανάπτυξη στη Θράκη? Η κυβέρνηση δεν τολμά να λάβει το μόνο μέτρο που θα μπορούσε να πάρει και να ανακουφίσει, δηλαδή την παροχή φτηνών καυσίμων στα νοικοκυριά για θέρμανση με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν είναι μόνο τα νοικοκυριά βέβαια που ξεπαγιάζουν. Από τον Οκτώβριο, γιατί τότε αρχίζει ο χειμώνας στην περιοχή μου, ξεπαγιάζουν ακόμα μικρά παιδιά στα σχολεία επειδή υποχρηματοδοτούνται οι σχολικές επιτροπές. Οι αγρότες μας αναγκάζονται να οργώνουν, να σπέρνουν και να ποτίζουν την καλλιέργειά τους με ακριβό πετρέλαιο. Στην περιοχή μου ξοδεύονται χρήματα για ιεροδιδασκάλους άσχετους με το αντικείμενο της διδασκαλίας του Κορανίου, σκοπός για τον οποίο προορίζονται βεβαίως, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει έλλειψη επιστημονικού δυναμικού στα σχολεία και δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια για την αναβάθμιση και της μειονοτικής εκπαίδευσης που συνεχίζει να είναι μειονοτική. Η βιομηχανική περιοχή της Κομωτινής έχει ερεμώσει εξαιτίας της αδιαφορίας της κεντρικής διοίκησης αλλά και της διαπλοκής τοπικών επιχειρηματιών με πολιτικούς και οικονομικούς κύκλους που δεν έκαναν αναπτυξιακές επενδύσεις αλλά διαμοίραζαν τα κονδύλια των επιδοτήσεων. Η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού δεν έχει λάβει την συγκατάθεση της Τρόικα, η οποία απαιτεί τη λήψη επιπρόσθετων περιοριστικών μέτρων μεταξύ 1,5 μέχρι 2 δις, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες κατάθεσης συμπληρωματικού προϋπολογισμού. Είναι ένας προϋπολογισμός με αστερίσκους,
ένας προϋπολογισμός στα χαρτιά που κινδυνεύει, όπως και οι προηγούμενοι, να καταλήξει σε χειρότερους δείκτες από τους ήδη κακούς που προϋπολογίζει. Βασικό στοιχείο που δεν αλλάζει και στον προϋπολογισμό του 2014 είναι ότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι συνεχίζουν να αποτελούν τα κυριότερα θύματα της φοροεπιδρομής. Το άδικο, οριζόντιο, προσωρινό χαράτσι το 2011 έγινε πλέον μόνιμος φόρος και πάνω που προστίθενται και άλλοι. Οι έμεσοι φόροι εξακολουθούν για ένα ακόμα έτος να αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των φορολογικών εσόδων. Οι προβλέψεις για την ανεργία που είναι εφιαλτικές και στη Ροδόπη και για το έτος 2014 επιβεβαιώνουν τις δυσίωνες προβλέψεις του ΙΝΕ ΓΕΣΕΕ που μιλούν για δομική ανεργία στην ελληνική οικονομία και αποκλιμάκωση σε βάθος δεκαετιών. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Η ανάπτυξη, παρότι αποτελεί ένα σήμα προς τις διεθνείς αγορές, δεν αποτελεί αυτό σκοπό ούτε της Τρόικα, ούτε της κυβέρνησης του Μνημονίου. Η ύφεση που είναι καταστροφική για την πλειοψηφία της κοινωνίας είναι δημιουργική. Για τη μειοψηφία του εν μέσω ύφεσης συσσωρεύει το αποτούμενο κεφάλαιο για τον επόμενο κύκλο συσσόρευσης. Ακόμη και αν ο στόχος του κυρίου Στουρνάρα είναι η ανάπτυξη, με τη λέξη αυτή εννοεί εντελώς το αντίθετο από αυτό που εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Για τον κύριο Στουρνάρα, ανάπτυξη είναι η αύξηση των κερδών των ολίγων συνδετημόνων του και η καταστροφή και εξαθλίωση των εργαζομένων, ανέργων, αγροτών και συνταξιούχων. Στο χέρι όλων μας είναι να αντισταθούμε στην πολιτική αυτή, στην πολιτική της εξαθλίωσης και των μνημονίων. Ο προϋπολογισμός του 2014 δεν πρέπει να ψηφιστεί και να εκτελεστεί, γιατί είναι η ταφόπλακα μιας αδιέξοδης πολιτικής και ενός προγράμματος παράδοσης και της εθνικής μας κυριαρχίας. Είναι καιρός να κάνουν πέρα η κυβέρνηση και η Τρόικα και οι βουλευτές και ο λαός να δώσουν την πρέπουσα απάντηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα και έξω από τη Βουλή, έχει αποδείξει με την καθημερινή παρουσία του ότι αντιστέκεται στην πολιτική της κυβέρνησης και αγωνίζεται για τη διάσωση της χώρας. Ευχαριστώ.